Αυτό που θέλω να ρωτήσω την Πάμελα που εκπαιδεύει ανθρώπους εντός και εκτός Ελλάδας και γκρουπ και κατά μόνας για το πώς να διαχειρίζονται τα πράγματα, επειδή όλο και περισσότερο πείθομαι από το φίλο μου το Δήμο Κουμπούρη που τον ακούω συχνά ότι χρειάζεται μια αντίδραση πια. Να μην τα αποδεχόμαστε όλα αυτά παθητικά. Μια κοινωνική αντίδραση. Ο κόσμος στους δρόμους θα ωφελούσε. Κάνει καλό και στην ψυχολογία των ανθρώπων και στη δράση. Η γενικευμένη αντίδραση. Η δράση είναι η λέξη κλειδί. Δηλαδή, εγώ θα το πω αλλιώς. Εάν δαπανίσουμε όλη αυτή την ενέργεια που βάζουμε στις μεταρρυθμίσεις και στις ιδέες και στο πώς να το αλλάξουμε το σύστημα και πώς να το δούμε πολιτικά και πώς να το δούμε τεχνικά, αν βάζαμε όλη αυτή την ενέργεια σε μία απλή σκέψη που στηρίζεται σε κοινή λογική, η οποία είναι, εάν δεν ξυπνήσω αύριο το πρωί να πληρώσω τις υποχρεώσεις μου έτσι όπως πρέπει, εάν ο εργοδότης και ο εργαζόμενος δεν αποφασίσουν από κοινού να κάνουν το ίδιο πράγμα, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Δηλαδή, όλο έχει να κάνει με την έννοια της δράσης, αλλά όχι με την έννοια του να κάνουμε έναν αγώνα, μια πάλη, μια μάχη κατά του κατεστημένου. Σε αυτή την περίπτωση, δεν ξέρω αν θα φανεί λίγο άγριο, δεν φταίνε μόνο η πολιτική. Φταίει το σύνολο του λαού, γιατί όπως είπε ο Αριστοτέλης που είμαστε πολιτικά όντα, μιλάμε πολιτικά όντα όχι ως πολιτικοί, αλλά ως πολίτες. Και ως πολίτες οφείλουμε να σεβόμαστε τον εαυτό μας. Γιατί είναι απλά μαθηματικά. Αν δεν πληρώσει ο εργοδότης και ο εργαζόμενος αυτό που πρέπει να ξυπνήσει κάθε μέρα και να πει ότι εγώ πρέπει και οφείλω αυτό το πράγμα όσες φορές, θα το χρεωθούν τα παιδιά μας.